Καλημέρα. Ευχαριστώ Δήμαρχε, ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για αυτή τη θερμή υποδοχή, αυτή την ηλιόλουστη ημέρα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι στα Ρεβενά για ακόμα μία φορά. Τις προηγούμενες ημέρες είχα βρεθεί στη Δυτική Μακεδονία, δεν είχα καταφέρει να έρθω, οπότε τήρησα τη δέσμευσή μου να βρεθώ σήμερα μαζί σας, να σας φίξω το χέρι, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη που δίνετε στη μεγάλη μας παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία. Να σας ζητήσω να συστρατευτούμε όλοι μαζί στον μεγάλο αγώνα, στις εκλογές της Άνοιξης, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την ανωδική πορεία την οποία έχουμε προδιαγράψει για τη χώρα, να εξακολουθούμε να πηγαίνουμε την Ελλάδα ψηλά με τη Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη και ισχυρή. Θεωρώ ότι αυτή η πορεία την οποία έχουμε προδιαγράψει 3,5 χρόνια είναι μια πορεία η οποία στηρίχθηκε σε μια συμφωνία αλήθειας την οποία υπογράψαμε τον Ιούλιο του 2019. Και δεν χρειάζεται να σας πω πόσες δυσκολίες συναντήσαμε από τότε, πόσες κρίσεις χρειαστήκαμε να διαχειριστούμε, όμως είμαι υπερήφανος γιατί όλοι μαζί κρατήσαμε σταθερό το τιμόνι της χώρας και το σκάφος της πατρίδας είναι σήμερα ασφαλές. Και οι Έλληνες αισθάνονται όλοι πιο ασφαλείς. Με την παρά τις δυσκολίες, καταφέραμε και τηρήσαμε τις κεντρικές μας προεκλογικές δεσμεύσεις. Μειώσαμε τους φόρους, δημιουργήσαμε περισσότερες θέσεις εργασίας, θωρακίσαμε τα σύνορά μας, ναι, γιατί και η θάλασσα έχει σύνορα, τα οποία πρέπει να προστατεύονται. Κάναμε ισχυρές συμμαχίες, ενισχύσαμε τις ένοπλες δυνάμεις, η φωνή της Ελλάδας ακούγεται και πάλι στην Ευρώπη, ισχυρή και δυνατή. Και αφήσαμε πίσω μας δύσκολες εποχές που θέλουμε όλοι μας να ξεχάσουμε. Δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα μόνο κονδυλιά. Και εσείς εδώ πέρα στα Γρεβενά το ξέρετε καλύτερα. Διότι αντιμετωπίζετε προβλήματα τα οποία έρχονται από το παρελθόν, συσσωρευμένα, και γι' αυτό και πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας με ακόμα μεγαλύτερη προσήλωση σε εκείνες τις περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες. Από την πρώτη στιγμή είπα ότι δεν πρέπει στην πατρίδα μας να υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Πρέπει τις ίδιες ευκαιρίες που έχει ένας νέος άνθρωπος στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη να μπορεί να τις έχει και στα Γρεβενά και στη Δεσκάτη και σε όλες τις περιοχές της ελληνικής περιφέρειας. Αλλά για να γίνει αυτό, φίλες και φίλοι, δεν αρκούν γενικές διακηρύξεις. Χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται προγραμματισμός, χρειάζονται έργα, χρειάζονται παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα. Ήρθα από τη Λάρισα και βρέθηκα στο εργοτάξιο του Ε65. Δεν μπορώ να σας περιγράψω και θα το αντιληφθείτε μόνο όταν τελειώσει αυτός ο δρόμος πόσο μεγάλη σημασία θα έχει για τα Γρεβενά να αποκτήσετε επιτέλους γρήγορη σύνδεση με την κεντρική και την νότια Ελλάδα. Και θέλω να σας πω επίσης ότι το βόρειο κομμάτι του Ε65, αυτό που συνδέει τα Τρίκαλα με τα Γρεβενά, όταν ήρθαμε στα πράγματα, διαπιστώσαμε ότι δεν θα ολοκληρωνότανε ποτέ. Ποτέ. Και αν δεν καταθέταμε προσωπικά σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν δεν εξασφαλίζαμε τους πόρους χρηματοδότησης, αυτό το έργο θα ήταν ένα άπιαστο όνειρο. Όμως πήραμε τις ευρωπαϊκές εγκρίσεις, εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. 480 εκατομμύρια ευρώ. Ούτε ένα ευρώ Έλληνα φορολογούμενο. Όταν συζητήσαμε στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών προς τα πού πρέπει να κατευθύνουμε αυτούς τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, η εντολή μου ήταν σαφής. Θα ολοκληρωθεί το βόρειο τμήμα του Ε65, το οποίο τόσο μεγάλη σημασία έχει για τα Γρεβενά και για όλη την Δυτική Μακεδονία.
Και ο δρόμος θα είναι έτοιμο το 25. Το δε πρώτο κομμάτι, Τρίκαλα Καλαμπάκα, θα είναι έτοιμο και εντός του 23. Αλλά ούτε αυτό αρκεί από μόνο. Ξέρετε ότι περάσαμε μεγάλες δυσκολίες μέσα από την πανδημία, μέσα από την ενεργειακή κρίση. Και αν κάτι καταφέραμε και πετύχαμε ως κυβέρνηση, είναι να στηρίξουμε την κοινωνία, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Όλοι οι επιχειρηματίες, πιστεύω, αναγνωρίζουν ότι πήραν στήριξη μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής, μέσω των καταβολών των μισθών των εργαζόμενων στα χρόνια της πανδημίας. Και γνωρίζετε επίσης ότι στο μέτρο των δυνατοτήτων μας στηρίξαμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια. Δεν υπάρχει σήμερα λογαριασμός ρεύματος, ο οποίος να έρχεται σε σπίτι Έλληνα και να μην βλέπει την έκπτωση την οποία παίρνει ως αποτέλεσμα της κρατικής επιδότησης για να συγκρατήσουμε τους λογαριασμούς. Η πλατφόρμα του Market Pass άνοιξε ήδη 10% έκπτωση για όλες τις αγορές που θα κάνετε στο σούπερ μάρκετ για το επόμενο εξάμηνο. Είναι μια σημαντική παρέμβαση για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε την άνοδο των τιμών. Και θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, να στηρίζουμε την κοινωνία και ειδικά τους πιο ευάλωτους, όχι όμως με φόρους στη μεσαία τάξη όπως έκαναν κάποιοι άλλοι, ούτε με δανεικά τα οποία θα χρειαστεί να ξεπληρώσουν τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας. Ό,τι κάνουμε σήμερα είναι από το ίδιο το προϊόν της ανάπτυξης. Η ανάπτυξη και το προϊόν της επιστρέφει στους πολίτες με κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτή είναι η παρακαταθήκη της Νέας Δημοκρατίας, της μεγάλης λαϊκής παράταξης που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και γι' αυτό και έχουμε μια υποχρέωση εμείς οι συνεχιστές αυτής της παράδοσης να είμαστε συνεπείς στις ιδεολογικές αρχές και αξίες της μεγάλης μας παράταξης. Όμως μιλώντας συνολικά για τη Δυτική Μακεδονία και ειδικά για τα Γρεβενά, θέλω να σας πω ότι παρά τις δυσκολίες που αναμφίβολα υπάρχουν, εγώ είμαι αισιόδοξος για τις προοπτικές της περιοχής σας. Διότι υπάρχουν εδώ πέρα σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες, τις οποίες θέλουμε να σας βοηθήσουμε να μπορέσετε να τις ξεκλειδώσετε. Λύνουμε κάποιες εκκρεμότητες από το παρελθόν. Η σχολή της αστυνομίας θα λειτουργήσει και πάλι από το Σεπτέμβριο. Έκλεισε, αν δεν κάνω λάθος, το 2012. Στα μνημονιακά χρόνια και ίσως είναι μια καλή απόδειξη ότι αφήσαμε πια πίσω τις εποχές των μνημονίων. Και αν θυμάμαι καλά και δεν με απατάει η μνήμη μου, επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη άνοιξε αυτή η σχολή και επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας σε παραλειτουργεί. Καινούριο μέγαρο αστυνομίας εδώ πέρα στα Γρεβενά. Βοήθεια στο νοσοκομείο, το οποίο παρά τις δυσκολίες κράτησε όρθιο το σύστημα υγείας εδώ πέρα στην περιοχή. Και θέλω να γνωρίζετε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν σημαντικές παρεμβάσεις και σημαντικοί πόροι για τα νοσοκομεία της χώρας, για τα επίγοντα, για τα τμήματα επιγόντων περιστατικών, αλλά και για τα κέντρα υγείας. Αλλά και την αναπτυξιακή δυναμική των Γρεβενών, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να την υποστηρίξουμε μέσα από στήριξη και στο πρωτογενή τομέα και στο τριτογενή τομέα. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ μονάδες επεξεργασίας μανιταριών. Ναι, τα Γρεβενά είναι η πρωτεύουσα των μανιταριών και μπορεί να γίνει και η παγκόσμια πρωτεύουσα των μανιταριών, όχι μόνο η ελληνική, η ευρωπαϊκή. Είδα εξαιρετικές προσπάθειες τυποποίησης και ρεπιθιών και φακής. Θα βοηθήσουμε ώστε όλα αυτά τα προϊόντα να πάρουν ευρωπαϊκή αναγνώριση, ώστε να ταυτιστούν, με τον ίδιο τον τόπο και να αποκτήσουν έτσι προστιθέμενη αξία. Θέλω να σας πω μια ιστορία, την έλεγα και χθες στη Λάρισα, νομίζω ότι έχει το ξεχωριστό της ενδιαφέρον. Ξέρω ότι αυτά είναι θέματα στα οποία πιστεύει πολύ και ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος ο Κασαπίδης, όταν πήγα χθες στη Λάρισα και βρήκα τους παραγωγούς κόρδων. Και μου λέγανε, ναι, τον βλέπω εδώ, Γιώργο, έλα Γιώργο παρέα. Λοιπόν, και μου λέγανε οι παραγωγοί σκόρδων ότι κάνανε μια συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, πιστοποίησαν το προϊόν τους, αναγνώρισαν τη διατροφική του αξία και από εκεί ήρθαν σε επαφή με μια εταιρεία από την Ιαπωνία και ξαφνικά τα σκόρδα της Λάρισας αρχίζουν και πουλιώνται για συμπληρώματα διατροφής στην Ιαπωνία. Και από εκεί που το σκόρδο το πουλούσαν 2 ευρώ το κιλό, τώρα το πουλάνε 6 ευρώ το κιλό. Αυτό είναι το μέλλον για τα προϊόντα μας. Εδώ η Δυτική Μακεδονία έχει τεράστιο πλούτο, όχι μόνο στα κλασικά προϊόντα, αλλά σε αρωματικά φυτά. Πρέπει να τα τυποποιήσουμε, να τα αναγνωρίσουμε, να τα πιστοποιήσουμε και να πείσουμε τους νέους μας ανθρώπους ότι αυτές οι καλλιέργειες έχουν πραγματικά αξία και προστιθέμενη αξία.
Αλλά να πω και κάτι ακόμα, στο οποίο ως λάτρης του βουνού αποδίδω μία ξεχωριστή σημασία. Έχετε έναν καταπληκτικό ορεινό όγκο. Έναν ορεινό όγκο ο οποίος σε μεγάλο βαθμό ακόμα παραμένει ανεκμετάλλευτος. Η Βασιλίτσα είναι η βασίλισσα των χιονοδρομικών της Ελλάδος. Όμως χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται επενδύσεις, χρειάζεται πρόσθετους πόρους. Παρά την πολύ φιλότιμη δουλειά η οποία έχει γίνει από το Λευτέρη τον Αβγενάκη και από τη διοίκηση του χιονοδρομικού, κάνουμε το καλύτερο το οποίο μπορούμε με τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε. Όμως μόλις περάσαμε μια νομοθετική ρύθμιση η οποία δίνει τη δυνατότητα στο ΤΑΙΠΕΒ να οριμάσει μελέτες για να μπορούμε να σχεδιάσουμε το μέλλον του χιονοδρομικού. Και με σύμπραξη ενδεχομένως με ιδιώτη επενδυτή, η Βασιλίτσα μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει. Και είναι δέσμευσή μου ως λάτρης του βουνού ότι θα σας βοηθήσω σε αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να γίνει το πρώτο χιονοδρομικό κέντρο στην Ελλάδα. Και θα το πετύχουμε αυτό. Και πρέπει να σκέφτεστε πια ότι ο τουρισμός του βουνού δεν είναι ένας τουρισμός ο οποίος αφορά μόνο τη χιονοδρομική περίοδο. Εσείς έχετε ένα μεγάλο πλεονέκτημα στη Βασιλίτσα να έχετε το περισσότερο χιόνι από οποιοδήποτε χιονοδρομικό. Αυτό διευκολύνει πολύ τις επενδύσεις στη χιονοδρομία. Όμως τα χιονοδρομικά πια είναι πόλος προσέλκυσης 12 μήνες το χρόνο. Το χειμώνα μπορείς να κάνεις σκι, το καλοκαίρι θα κάνεις πεζοπορία ή θα κάνεις ορεινή ποδηλασία. Άρα τα Γρεβενά ως προορισμός βουνού 12 μήνες το χρόνο έχουν σημαντικότατες προοπτικές. Απ' την άλλη πλευρά της Πίνδου είναι μέρη που το έχουν πετύχει αυτό. Τα Σαγόρια το πέτυχαν, το Μέτσοβο το έχει πετύχει σε μεγάλο βαθμό. Θα το πετύχουμε και εδώ πέρα. Θα είναι ένας αναπτυξιακός βραβείος για την περιοχή των Γρεβενών και έχετε το μεγάλο καλό ότι είστε ακόμα αναξιοποιητοί και άγνωστοι. Αυτό ισχύει και για την Βασιλίτσα, ισχύει και για την Βάγια Κάλτα, ισχύει συστολικά για τους ορεινούς σας όγκους. Είστε μια περιοχή η οποία δεν είναι ακόμα τόσο γνωστή και εκεί θα δείτε πόσο μεγάλη διαφορά θα κάνει η πρόσβαση και η δυνατότητα να μπορείτε να έρχεστε από την Αθήνα σε 3 με 3,5 ώρες. Αυτό θα κάνει μεγάλη διαφορά αναπτυξιακή για τα Γρεβενά. Και θέλω, τελειώνοντας για το ζήτημα αυτό, να σας πω και να επαναλάβω αυτό το οποίο είπα στην εισαγωγή. Είναι χρέος μας αυτά τα οποία σας λέμε να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε. Και αν έχετε δει, έχουμε παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την Δυτική Μακεδονία, το παρουσιάσαμε στην Κοζάνη, έχει ειδική ενότητα με τα έργα τα οποία δρομολογούμε στα Γρεβενά, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ η τοπική αυτοδιοίκηση δεύτερου και πρώτου βαθμού δεν είχε πάρει τόσα χρήματα από την κεντρική κυβέρνηση όσα παίρνει επί δικών μας ημερών. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και χαράσουμε ένα σχέδιο αξιοπιστίας και υπογράφουμε πάλι μια νέα συμφωνία αλήθειας. Γιατί θέλω να γνωρίζετε ότι αυτά τα οποία σας λέω για το μέλλον θα τα κάνουμε πράξη. Και έχετε δείγματα γραφής τώρα. Διότι όταν σας έλεγα το 2019 ότι έχουμε σχέδια για την πατρίδα, είμαι βέβαιος ότι πολλοί ενδεχομένως και καλόπιστα να είχατε τις αμφιβολίες σας. Δεν είχαμε δοκιμαστεί, δεν είχαμε εκλεγεί. Τώρα όμως, φίλες και φίλοι, είμαστε 2023. Και τώρα συγκρίνεται μια τετραετία Νέας Δημοκρατίας και την προηγούμενη τετραετία ΣΥΡΙΖΑ. Και έχετε μπροστά σας μια πολύ ξεκάθαρη επιλογή. Θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω. Θα παραμείνουμε σε ένα περιβάλλον μειωμένων φόρων ή θα ξαναγυρίσουμε στην υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης. Θα πάμε σε ένα περιβάλλον όπου η περιφερειακή ανάπτυξη είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση ή θα μείνουμε σε σχέδια επί χάρτου τα οποία ουδέποτε μπορούσαν να υλοποιηθούν. Θα εξακολουθούμε να έχουμε μια χώρα η οποία είναι ασφαλής, θωρακίζει τα σύνορά της, μετράει στην Ευρώπη ή θα γυρίσουμε σε εποχές τριτοκοσμικών αναζητήσεων και άλλων γεωπολιτικών ανησυχιών. Αυτά είναι τα διλήμματα, φίλες και φίλοι, τα οποία έχουμε μπροστά μας. Και γι' αυτό και οι εκλογές αυτές, οι εκλογές της Άνοιξης, έχουν τη δικιά τους ξεχωριστή κρισιμότητα. Και εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο ελληνικός λαός έχει και μνήμη και κρίση. Και γνωρίζει καλά ποιο είναι το συμφέρον του, το ατομικό του συμφέρον, αλλά και το συλλογικό συμφέρον. Το συμφέρον της ατομικής και της συλλογικής προκοπής. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα στείλει τελικά το μήνυμα ότι η ισχυρή Νέα Δημοκρατία πρέπει να συνεχίσει αυτή την πορεία προς την ανάταξη, προς την πρόοδο. Παρά τις δυσκολίες, τις οποίες δεν κρύψαμε ποτέ. Και γι' αυτό και σκύβουμε πάνω στα προβλήματα και προσπαθούμε να λύνουμε
όσα περισσότερα μπορούμε. Διότι ένα πράγμα δεν πρόκειται να κάνω, δεν πρόκειται χάρη της προεκλογικής περίοδου να πω στον πειρασμό να σας τάξω πράγματα τα οποία ξέρω ότι αύριο δεν μπορώ να υλοποιήσω. Αυτά τα αφήνω για άλλους, οι οποίοι εξάλλου έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στο να ασκίζουν μνημόνια με ένα νόμο και με ένα άρθρο και μετά να μας βουλιάζουν ακόμα πιο βαθιά σε τρίτο μνημόνιο για να τσακίσουν τελικά την μεσαία τάξη. Κοιτάμε μπροστά λοιπόν. Κοιτάμε μπροστά με αυτοπεποίθηση. Μιλάμε για το έργο μας και μιλάω και στα κομματικά μας στελέχη. Μιλάμε για το μέλλον, για τα σχέδια τα οποία έχουμε. Δεν μας ενδιαφέρουν οι στήρες αντιπαραθέσεις. Δεν μας ενδιαφέρει η οξύτητα. Δεν μας ενδιαφέρει η πόλωση. Δεν νομίζω ότι ούτε εσάς σας ενδιαφέρει. Οι πολίτες νοιάζονται τελικά για το ποιος θα λύσει τα προβλήματά τους. Από εκεί και πέρα θα απαντάμε σε κάθε πρόκληση, αλλά θα συνεχίζουμε με αυτοπεποίθηση και με εμπιστοσύνη να παλεύουμε για τη δικιά σας προκοπή, για το δικό σας καλό. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι και εδώ στα Γρεβενάκια αυτός είναι ο στόχος τον οποίο έχω θέσει στον εαυτό μου. Ξεχωριστή η σημασία των Γρεβενών για λόγους που νομίζω ότι όλοι σας αντιλαμβάνεστε. Θέλω όχι απλά να κερδίσουμε τα Γρεβενά, αυτό το θεωρώ δεδομένο. Θέλω πολύ μεγαλύτερο ποσοστό στα Γρεβενά από αυτό το οποίο πετύχαμε στις εκλογές του 2019. Είμαι σίγουρος ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Να είστε καλά, καλή Σαρακοστή, καλές επιτυχίες και στο επανειδήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.